από των πολλών μου αμαρτιών. Ασθενή το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Προς σε καταφεύγω την και χαριτωμένη, ελπής απελπισμένων γενού βοήθεια. Αδερφοί μου, ερωτήματα υπάρχουν πολλά στην ζωή μου. Μεταξύ δε των ερωτημάτων αυτών έρχεται η απορία και λέγει, «Διατί υποφέρω, διατί πάσχω, διατί οδυνόμαι εις τον κόσμο τούτον». Ο Ιερός Συνοδός αναφέρεται εις το ερώτημα τούτο και λύει την απορία. Από των πολλών μου αμαρτιών, λέγει, ασθενεί το σώμα. Δηλαδή το σώμα το οποίο υποφέρει στον παρόντα κόσμο, αιτία είναι η αμαρτία, παράβαση του νόμου του Θεού, παράβαση των εντολών του Θεού. Και πάσχει ο άνθρωπος και υποφέρει ο άνθρωπος και ζητεί την αιτία. Δεν γνωρίζει ότι την ώρα κατά την οποία πράττει το παράνομο, το παρά των νόμων του Θεού, εκείνη τη στιγμή γράφει ο Θεός και βλέπει το παιδί του και περιμένει την επιστροφή. Υπάρχουν και εκείνοι οι χαρακτήρες των ανθρώπων οι οποίοι λέγουν, αν υπήρχε Θεός θα με εμπόδιζε την ώρα που έκανα το κακό. Άρα δεν υπάρχει Θεός, άρα δεν με βλέπει. Αυτή είναι η πλάνη την οποία ακριβώς ο διάβολος βάζει στη ζωή του ανθρώπου για να δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο. Και αμαρτάνει ο άνθρωπος και δεν συμβαίνει τίποτε. Συνεχίζει το δρόμο του. Αμαρτάνει συνεχώς. Ουδείς τον εμποδίζει. Φθάνει και μέχρι εγκλήματος. Χύνει και αίμα. Ουδείς αποκρίνεται και ουδείς τον εμποδίζει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι είναι ανεξέλεγκτος. Δεν υπάρχει ο ακίμητος οφθαλμός ο οποίος βλέπει τα πάντα. Αυτό δεν το βλέπει, δεν το υπολογίζει και συνεχίζει για να πληρώσει εκείνο το οποίο λέγει ο Κύριος μας. Ο αμαρτάνων αμαρτανέ το αιτή. Χόρτασε, λέγει, την αμαρτία, ενώ σου θέλεις να αμαρτάνεις, γέμισε, λέγει, με εκείνο το βούρκο της αμαρτίας. Θα έρθει στιγμή κατά την οποία όλα θα πληρωθούν. Και ο αδικών, λέγει, αδικησά το αίτη. Συνέχισε την αδικία, λέγει, και εκείνος που σε βλέπει και σιωπά, σε ανέχεται. Δεν βλέπεις, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιον, ότι το Χριστό του Θεού εις μετάνοια σε άγει. Δεν βλέπεις την αγάπη του Θεού ότι σε οδηγεί μετάνοια και εσύ συνεχίζεις. Συνεχίζεις ως ένα σημείο και σε μια στιγμή εκείνα τα οποία είναι όλα όμορφα και καλά παρουσιάζονται μπροστά σου. Και αρχίζει η θλίψη, δηλαδή η αμαρτία είναι δέντρο
το οποίο φυτεύεται την στιγμή κατά την οποία πράττεις το κακό και μετά από παρέλευση ετών αφού ψηλώσει το δέντρο εκείνο ρίχνει μακρά σκιάς και οι σκιές εκείνες τις οποίες ρίχνει το δέντρο της αμαρτίας είναι το αποτέλεσμα των καρπών των πράξεών σου. Από τον πολέμο αμαρτιών, λέγει ο Ιερός Συμνοδός, ασθενεί το σώμα, αλλά ασθενεί και η ψυχή. Ο άνθρωπος πλέον, εφόσον είναι ζυμωμένος μέσα στην αμαρτία, έχει και κάτι άλλο το οποίο θα πάσχει. Πάσχει πλέον η ψυχή. Υποφέρει η ψυχή. Η ψυχή είναι εκείνη η οποία δέχεται τα αποτελέσματα του σαρκίου, διότι η ψυχή και το σώμα είναι τόσο ενωμένα, ούτως ώστε δεν μπορεί ποτέ να πάσχει το ένα και το άλλο να μην πάσχει. Είναι ακριβώς όπως τα δάχτυλα τα οποία μας έδωσε ο Θεός στα σχήρας ή τους πόδας. Όταν ένα δάχτυλο πάσχει, αμέσως πάσχει όλο το σώμα και όλα τα δάχτυλα. Δεν μπορεί το ένα να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. Δι' αυτό και μετά από την αμαρτία, η επίπτωση και η σκιά του βάρους της αμαρτίας πίπτει επάνω στην ψυχή. Η ψυχή η οποία υποφέρει διότι υποφέρει το ένδυμα της ψυχής. Το ένδυμα της ψυχής είναι το σαρκίον αυτό το οποίο φέρουμε, το σώμα το οποίο φέρουμε, ο ναός του Θεού. Και είναι τούτο ένα σημείο το οποίο ακριβώς δεν το λαμβάνει υπόψη ο άνθρωπος. Η ψυχή είναι εκείνη η οποία δέχεται εκείνο το χτύπημα το οποίο χτυπάει το σώμα. Είναι, αν θέλετε να το καταλάβουμε πιο καλά, είχαμε δει προκαιρού δύο αδερφάς στην Περσία, οι οποίες είχαν το κεφαλάκι τους ενωμένο, η μία με την άλλη. Και όπου πήγαιναν η μία, πήγαινε και η άλλη. Και ό,τι κίνηση έκανε η μία, έκανε και η άλλη. Ήταν ένα δράμα πραγματικό. Ήταν μία περίπτωση η οποία συγκινούσε τον καθένα που έβλεπε αυτή τη σκηνή. Έπασχε η μία, έπασχε και η άλλη. Γελούσε η μία, γελούσε και η άλλη. Υπέφερε η μία, υπέφερε και η άλλη. Ήσαν σιαμαία. Σιαμαία είναι και η ψυχή και το σώμα. Από τη στιγμή κατά την οποία πάσχει το σώμα, την ίδια στιγμή πάσχει και η ψυχή. Υποφέρει η ψυχή. Και τα αποτελέσματα ποια είναι? Τα αποτελέσματα είναι ο θάνατος. Είναι αυτός ο οποίος καραδοκεί για να συλλάβει το αιώνιο, όχι το πρόσκαιρο. Όταν έρθει η ώρα του θανάτου, το σώμα αυτό μένει στούτο τον κόσμο. Η ψυχή όμως μεταφέρεται στον άλλο κόσμο. Είναι αιώνιος η ψυχή. Είναι αυτό το οποίο έδωκε ο Θεός στον άνθρωπο. Μέρος από το μέρος του Θεού. Αθάνατος ο Θεός, αθάνατος και η ψυχή. Είναι αυτό το οποίο ενεφύσισε, λέγει ο Θεός, στο χώμα το οποίο έπλασε τον άνθρωπο και του έδωσε πνεύμα αθάνατο, ζωή δηλαδή και ψυχή αθάνατον. Εκείνο το οποίο παρουσιάζεται είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει, έχει κοιτάξει πίσω για να δει τι συμβαίνει στη ζωή του. Έχει κοιτάξει πίσω να δει λίγο τα πόδια του. Δεν το βλέπει. Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε ένα δείγμα στον άνθρωπο. Έδωκε ένα πτηνό,
το οποίο του έδωσε τη αυτήν ομορφιά, τη αυτή ούτων κάλλος, ούτως ώστε όταν σταθεί σε μια στιγμή και ανοίξει εκείνα τα φτερά του, είναι τόσο όμορφο που λέγει κανείς ποιο χέρι έδωκε αυτό το κάλλος πάνω στα πτερά αυτού του πτηνού. Είναι το παγόνι. Και εκείνο το παγόνι, μόλις δει το κάλλος το οποίο το χάρισε ο Θεός, φουσκώνει τόσο πολύ και βλέπει και λέγει «Δεν έχει άλλο πιο όμορφο από εμένα». Πλην όμως, όπως βλέπει εκείνο το κάλλος των πτερών, κοιτάζει και τα πόδια του. Και ο Πανάγαθος Θεός έδωκεν στα πόδια του, έδωκε τα πόδια, τα ασχημότερα πόδια, τα οποία έχει ένα πτηνό. Και λέγει, εγώ λέγει που έχω τέτοια ομορφιά, αν έχω τόσα άσχημα πόδια. Και αρχίζει και κλαίει. Δεν γελαδά, δεν γελάει δι το παγόνι, κλαίει το παγόνι. Διότι βλέπει τα πόδια του τα οποία είναι τόσο άσχημα. Πόσο όμορφο θα ήταν να βλέπαμε κι εμείς το παρελθόν μας. Πόσο καλό θα ήταν να βλέπαμε κι εμείς αυτό που περάσαμε. Δεν θα είχε η υπερηφάνεια θέση μες στην ψυχή μας. Εκεί που θα φουσκώναμε ότι εμείς ήμεθα, εάν βλέπαμε λίγο πίσω, τα πράγματα θα άλλαζαν αμέσως. Δεν είναι όπως την μητέρα εκείνη η οποία φωνεύει τα τέκνα της και έπειτα ενδύεται τα κόκκινα και βάφει τα χέρια της και τα πόδια της και τα χείλη της και χαίρεται και χορεύει και αγάλεται. Το αίμα εκείνο όμως τρέχει από τα δάχτυλά της. Ο πατέρας εκείνος ο οποίος σκότωσε τα παιδιά του στάζουν αίμα τα χέρια τους. Και αντί να βλέπεις τον κόσμο τούτον και να χορεύεις και να αγάλεσαι, κοίταξε τι έπραξες για να ειδίζει λίγο τον Θεό. Και μετά ξαφνικά όπως περπατάει έρχεται το αποτέλεσμα. Ασθενεί το σώμα. Και όταν ασθενήσει το σώμα δεν το καταλαβαίνει ακόμη και λέγει και τι έκανα. Μήπως έφταξα κανενός τίποτε. Δεν θέλω το κακό κανενός. Μα έφταξες εις τον εαυτόν σου. Έφταξες εις εκείνον τον ναόν του Θεού, τον οποίον οδήγησες στην αμαρτία και τώρα υποφέρεις, πάσχεις. Η ψυχή αναστατώνεται. Νευριάζει το πλάσμα, το πιάνουν οι εξάψεις, γίνεται εκτός εαυτού, δεν μπορεί να κοιμηθεί και θέλει να εκτονωθεί και εκτονώνεται πάνω στους διπλανούς τους, στους οικείους τους, στη γυναίκα τους, στα παιδιά του, στους αδερφούς τους, στους γειτόνους, στους γνωστούς. Στην εργασία είναι ένας ενοχλητικός τύπος. Όλοι τον μισούν. Δεν ξεβρεί όμως το πλάσμα αυτό ότι η αιτία των πάντων είναι η αμαρτία. Και βλέπουμε μετά στη συνέχεια αυτό το πλάσμα να πίπτηκε στο κρεβάτι και βλέπουμε Μπλιστάκης να μένει και παράλυτο. Να μεταβούμε αδερφοί μου στο Ιερό Ευαγγέλιο για να δούμε μια σκηνή συγκινητική. Περπατεί ο Κυριός μας και φτάνει σε ένα μέρος όπου υπήρχε νερό. Και εκείνο το νερό από καιρού εις καιρών ήρχε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και εκκινούσε το νερό εκείνο. Και οποιαδήποτε ασθένεια υπήρχε σε εκείνους οι οποίοι ήσαν γύρω από το νερό εκείνο, όποιος έμβαινε πρώτος μέσα στο νερό, θεραπεύεται αμέσως. Εκκίνησε τα βήματά του ο Χριστός μας και έφτασε σε αυτό το μέρος. Και εκεί βλέπει έναν παράλυτο. Του λέγει, θέλεις να γίνεις καλά. Ναι Κύριε, του λέγει, θέλω να γίνω καλά, αλλά
δεν έχω κανένα να με βοηθήσει. Και πόσα χρόνια είσαι εδώ? 38 ολόκληρα χρόνια. Και ο Κύριος μας του λέγει, σήκω, του λέγει, γιατί ήρθα για σέναν εδώ. Και σηκώθηκε ο παράλυτος και έφυγε με χαράν. Επερπατούσε στον δρόμο και συναντά τον Χριστόν. Δεν τον εγνώριζε. Ο ευεργέτης του ή το άγνωστος πλέον γι' αυτόν. Είδε τη θεραπεία και έφυγε. Όταν το συνήντησε ο Χριστός, του λέγει, έγινες καλά? Ποιος σε θεράπευσε? Του λέει. Λέγει, ήρθεν, λέγει, ο Χριστός, αυτός ο διδάσκαλος, ο οποίος με θεράπευσε. Εγώ είμαι, του λέγει, και σου λέγω τούτα τα λόγια. Είδε υγιής γέγονας, μη κέτια μάρτενε, ή να μη χείρον τη γέννητε. Είδες, του λέγει, ότι έγινες καλά, πρόσεξε, μην ξαναμαρτήσεις άλλη φορά, διότι θα σου γίνει χειρότερο. Ποιο να ήταν το χειρότερο? Η αιώνιος κόλασης. Αυτό είναι το χειρότερο, το οποίο είπε ο Κύριος μας στον παράλυτο, ότι θα σου συμβεί κάτι πολύ πιο χειρότερο από αυτό, διότι εδώ 38 χρόνια, του λέγει, δεν είναι τίποτε, είμαι μόνο μία σταγόνα μέσα στον απέραντον ωκεανό. Ναι, αδερφοί μου, από τον πολλό μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Η ψυχή δεν χαίρεται όταν πάσχει το σώμα. Η ψυχή είναι εκείνη η οποία υποφέρει όταν υποφέρει το σώμα. Είναι το σιαμέον του ανθρώπου. Δι' αυτό και όταν χωρίζεται από το σώμα η ψυχή την ώρα του θανάτου, είναι το φοβερότερο μυστήριο. Πώς βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας, λέγει, η ψυχή από το σώμα, εκείνη η αρμονία την οποία έδωκε ο Θεός στο σώμα και την ψυχή και ζούσαν στον κόσμο τούτον, έρχεται η στιγμή που χωρίζονται. Και εκείνη την ώρα του χωρισμού, εκείνη την ώρα, εάν η ψυχή δεν έχει να παρουσιάσει τίποτε, ορμούν οι δαίμονες για να συλλάβουν την ψυχή και να την μεταφέρουν στην κόλαση. Αδερφοί μου, δεν έχουμε άλλο παράδειγμα της αμαρτίας από την Αγία Γραφή? Θα μεταβούμε στον κατακλυσμό. Τι είναι ο κατακλυσμός? Ποια ήταν η αιτία? Η αμαρτία. Διότι ο άνθρωπος είχε γίνει σάρκα πλέον. Δεν έβλεπε την ψυχή. Και είπε ο Θεός, σου καταμείνει το πνεύμα μου επί τον άνθρωπο, λέγει. Δια το είναι αυτόν σάρκα. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς είχε κορεστεί πλέον η ψυχή με τα σαμαρτίας του σώματος. Ο άνθρωπος τότε έτρωγε, έπινε και αμάρτανε. Και ήρθε ο Θεός και έκλεισε το κεφάλαιο εκείνο του ανθρώπου, ο οποίος ήταν μόνο σάρκα. Και επέτρεψε ο Θεός τον κατακλυσμό. Και απέθανε πάσα πνοή επάνω στην γη. Δεν έμεινε τίποτε, μόνον 8 άτομα, τα οποία μπήκανε μέσα στην κυβωτό. Έχουμε ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε ακόμη ένα πολύ φοβερό λόγο της αμαρτίας. Είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Σε αυτόν τον τόπο πλέον δεν υπήρχε ίχνος αρετής. Ο άνθρωπος εξόκυλε τόσο πολύ από τον δρόμο του Θεού και όλοι εκείνοι είχαν την βλέψη τους επάνω στην ανώμαλη πράξη την οποία διήφθηρε τα πάντα. Και τόσο πολύ λυπήθηκε ο Θεός, ούτως ώστε τιμώρησε την αμαρτία αυτήν με πυρ και θείο, θιάφη και φωτιά. Και είναι μέχρι σήμερον σκεπασμένος ο τόπος εκείνος με ένα νερό το οποίο δεν κινείται, αλλά εξέρχεται από το νερό εκείνο καπνός ακίμητος και δεν μπορεί να περάσει τίποτε από πάνω σε εκείνο το νερό. Ό,τι περάσει θα πέσει πεθαμένο.
Είναι η αμαρτία η οποία κατέκλυσε τον τόπο εκείνον και η αμαρτία είναι αυτή η οποία έδωκε και το αποτέλεσμα, την καταστροφή. Αδερφέ μου, όλοι μας βρισκόμεθα μέσα σε ένα τηγάνι το οποίο τηγανιζόμεθα. Είμεθα όλοι ένοχοι ενώπιον του Θεού. Αν δεν μετανοήσουμε, δεν βρίσκουμε έλεος. Θα πληρώσουμε οπωσδήποτε την αμαρτία. Και αν την πληρώσουμε στον κόσμο αυτόν, έχει καλός. Εάν όμως την πληρώσουμε στον άλλο κόσμο αιωνίως, ποιος θα μας λυπηθεί? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει να μας δώσει παρηγορία? Εν το άδει ουκέστη μετάνοια. Και καταφεύγουμε στην Πανηγία μας. Και την παρακαλούμε, προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητώ. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Η Πανηγία μας την οποία φτάσαμε στο τέλος της εορτής της κοιμησιός της, η Πανηγία μας στην οποία απευθύναμε παρακλήσεις όλες τις Αγίας αυτές τις ημέρες, η Πανηγία μας η οποία είναι η μητέρα των χριστιανών και κλαίει στον Υιόν της δια της αμαρτίας μας, η Πανηγία μας είναι εκείνη η οποία θα μεσητεύσει για μας. Είναι εκείνη η οποία θα μιλήσει στον Υιόν της για μας. Υπεραγία Θεοτόκε, μη παύσεις, πρεσβεύουσα υπερημών των αμαρτωλών. Υπεραγία Θεοτόκε, μητέρα του Θεού μας, μη σιωπήσεις να παρακαλείς τον Υιό σου. Πανηγία μας μεγαλόχαρη του κόσμου, βασίλισσα των αγγέλων, βασίλισσα του κόσμου, λυπήσου μας και εμάς τους αμαρτωλούς και δέξε παρακλήσεις σώνη και τόν. Δέξε τις παρακλήσεις τις οποίες σου απευθύναμε αυτάς τις ημέρες. Αλλά και εις όλη μας τη ζωή όταν σε επικαλούμεθα, μείνε μαζί μας και βοήθησε μας και μεσίτεψε στον Υιό σου, διε μας τους αμαρτωλούς, ή να μας αξιώσει της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν. See you now.